1-2-1-2, είμαι ο Φάνης Αριτζής και αυτό είναι το Theater Voice. Στο σημερινό podcast, στο σημερινό επεισόδιο, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Γιατί έχω μαζί μου μία αγαπημένη ηθοποιό και δική μου και δική σας. Παρακαλώ, το θερμότερο σας χειροκρότημα για τη Βάσο Γουλιελμάκη. Βάσο μου, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Φαν. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλησπέρα. Είμαι πέρα μετά από μια πολύ όμορφη έτσι, πρόσκληση που μου έκανες για να πούμε για την απολυμένη. Βεβαίως, βεβαίως. Και σε ευχαριστώ πολύ που μου κάνεις την τιμή να βρίσκεσαι στο Theater Voice. Να πούμε ότι είσαι στη νέα σου θεατρική παράσταση που παίζεται στο Θέατρο Αλκμίνη που λέγεται Απολυμένη και να πούμε ότι έχεις ήδη πάρα πολύ θετικές κριτικές και συγχαρητήρια γι' αυτό και θα ήθελα έτσι να μου πεις έτσι λίγα λόγια για τη θεατρική παράσταση χωρίς βέβαια να προδώσει την προοικονομία του έργου αλλά έτσι λίγο να μας βάλεις έτσι λίγο στο έργο τι διαπραγματεύεται το έργο και τι κάνεις με την ηρωίδα σου. Είναι ένα έργο καταρχήν που έχει γράψει ο Αντώνης Σιπιανίτης Αθερινός. Σίγουρα θα τον ξέρετε από τη μεγάλη του επιτυχία Πόρνη από πάνω. Βέβαια, βέβαια, ναι, εννοείται, ναι. Και όχι μόνο, και η Απολυμένη είχε παιχτεί πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και πολλές άλλες παραστάσεις και πολλά άλλα έτσι, με τα κείμενα του Αντώνη και που με πολύ μεγάλη επιτυχία όλες οι παραστάσεις παίχτηκαν. Είναι λοιπόν ένα έργο το οποίο ακροβατεί, θα έλεγα, ανάμεσα στη κωμωδία και στο δράμα. Και έχουμε μία διαδρομή ενός ανθρώπου, συγκεκριμένα της Μαριέτας, η οποία δούλευε ως κοσμικογράφος σε κάποιο περιοδικό. Είχε μία στήλη όπου όλοι ήθελαν να μπουν στη στήλη της, οπότε να φανταστείτε ότι όλοι τρέμανε γιατί ήθελαν να μπουν στη στήλη της, ήταν τόσο γνωστή. Και όλοι να φανταστείτε ότι παίρναν τηλέφωνο για να ρωτήσουν, να τη ρωτήσουν την ίδια τι να βάλουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση που να ταιριάζει και που να αρέσει στη Μαριέτα ώστε να μπορούν μετά να δουν και μια φωτογραφία τους στη στήλη της. Ήταν δηλαδή ο φόβος και ο τρόμος σαν να λέμε. Ήτανε, ναι. Την τρέμανε, το λέει και η ίδια. Ότι θυμώνανε κιόλας πολλές φορές γιατί δεν ενέκρινε το ντύσιμό τους και πολλές φορές είχε αντιπαλότητα με όλες αυτές τις κοσμικές φίλες της. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι λέει τις σέβονταν παρόλα αυτά. Στη διαδρομή τώρα που κάνει αυτή η γυναίκα γιατί κάποια στιγμή την απολύουν από τη δουλειά της, οπότε μένει χωρίς δουλειά και αναγκάζεται να κάνει μία διαδρομή έτσι πιο εσωτερική και μία μεγάλη δοκιμασία αφού έχει ξεμείνει από χρήματα. Και όπως καταλαβαίνεις αρχίζει και πεινάει. Δηλαδή βλέπετε 80 λεπτά στο κείμενο μία γυναίκα η οποία είναι στα πρόθυρα της τρέλας, του λοιμού. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μία εσωτερικότητα και έρχεται αντιμέτωπη με τις βαθύτερες αλήθειες της. Οπότε όλες αυτές οι αλήθειες που βγάζει, ξέρετε όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις αλήθειες μας πολλές φορές είμαστε εκτός από σοφή, όπως λέει και το κείμενο, είμαστε και πολύ πιο, κάνουμε και χιούμορ και αυτοσαρκαζόμαστε και υπάρχει μια αυτοκριτική που αυτό μπορεί να κάνει το κοινό που παρακολουθεί το κείμενο να γελάσει αλλά και να κλάψει, να συγκινηθεί. Είναι ανάμεικτα
συναισθήματα, γι' αυτό ακριβώς και λέει ότι ακροβατεί αυτό το έργο ανάμεσα στο δράμα και στην κωμωδία. Και μέσα στην, έτσι, στις βαθύτερες αλήθειες που μας βγάζει η Μαριέτα, μαθαίνουμε κι εμείς ποια από όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε να ταυτιστούμε, ποια είμαστε, καταλαβαίνουμε, μας βάζει σε σκέψεις γενικότερα αυτό το έργο, με έτσι πιο ελαφριά τροπή. Δηλαδή βγαίνεις έξω με ένα χαρούμενο και ένα χαμόγελο στα χείλη, ζωγραφισμένο. Βγαίνεις με μία αισιοδοξία. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Όχι, όχι, δεν θα προδώσουμε την πρι... Όχι, όχι, βέβαια, όχι, όχι. Δεν θα προδώσουμε την ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι βγαίνει, το κοινό που παρακολουθεί βγαίνει με μία αισιοδοξία, με μία ελπίδα. Αυτό το έργο είναι ένα έργο το οποίο αφορά όλους τους ανθρώπους, είτε είναι απολυμμένους είτε όχι, γιατί δεν είναι μόνο η απόλυση από μία δουλειά, αλλά το να, όπως λέει και η ίδια χαρακτηριστικά, αυτό που την έχει καταβάλει είναι ότι έχει καταλάβει ότι ήταν από πολλά πράγματα απολυμμένη. Αυτό μεγάλη κουβέντα. Και εδώ και αυτό με κάνει να σε ρωτήσω, έτσι Βάσο μου, κατά πόσο έτσι και εσύ ως ηθοποιός, γιατί μας ακούνε και πολλοί συνάδελφοί σου αυτό το podcast και θεατρόφιλοι όπως γνωρίζεις και εσύ καλά, για να έρθεις κοντά σε αυτή την ηρωίδα, έχεις περάσει και εσύ παρόμοιες καταστάσεις όπως η ηρωίδα στη ζωή σου, για να ταυτιστείς με αυτό το ρόλο ή να την καταλάβεις, να την νιώσεις και να έρθεις πιο κοντά και εσύ μαζί της? Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι ανάγκη ούτε εγώ ούτε αυτός που βλέπει το έργο να έχει περάσει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Η ζωή είναι τέτοια, η ζωή μας είναι τέτοια, γεμάτη ανατροπές. Αλλιώς περιμένουμε τα πράγματα, αλλιώς μας έρχονται, είτε είναι στη δουλειά, είτε είναι στις προσωπικές μας σχέσεις, είτε είναι στις κοινωνικές μας. Η ζωή είναι μία ανατροπή. Οποιοδήποτε που βλέπει αυτό το έργο, και εγώ που παίζω αυτό το μονόλογο, ταυτίζονται. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να ταυτιστείς και αυτό είναι που το κάνει και πολύ γοητευτικό αυτό το μονόλογο. Αφορά όλους και όλοι θα βρούνε κοινά σημεία. Είναι πολύ ωραίο και όλοι πρέπει να έρθουν να το δούνε, γιατί έτσι τέτοιες ωραίες παραστάσεις και όπως λέμε το ωραίο θέατρο σίγουρα είναι κάτι το οποίο αξίζει να το βλέπει κανείς, και ειδικά όταν έχει και ένα, έτσι όπως μας περιέγραψες από τα λίγα, γιατί φυσικά δεν μπορούμε να προδώσουμε την προοικονομία του έργου, που έχει και έτσι και ευχάριστη διάθεση αν μη τι άλλο, που το βλέπεις και ευχάριστα αλλά και με έναν τρόπο που παίρνεις κάτι μαζί σου. Εγώ αυτό μπορώ να πω μέχρι στιγμής. Ακριβώς. Και θέλω να πω πάνω σε αυτό που λες, ότι πρέπει να στηρίζουμε το καλό θέατρο, γιατί θέλουμε οπωσδήποτε γεμάτες αίθουσες. Δεν θέλουμε να φεύγει ο κόσμος από το θέατρο και να μην το αναζητά, να μην έχει αγωνία να δει μια θεατρική παράσταση τουλάχιστον μία φορά το μήνα, που πιστεύω ότι είναι πολύ λίγο, αλλά να στηρίζουμε το καλό θέατρο, να το υπογραμμίζουμε για να πηγαίνει ευχαριστημένος και να φέρει και να θέλει να ξαναδεί και άλλες φορές θέατρο ο κόσμος. Και εννοείται, εγώ θα βάλω και το link από κάτω, γιατί ήδη μου έχουν στείλει, σου είπα και με το που έβαλε ότι θα έρθεις, ήδη έχεις και πολλούς θαυμαστές που σ' αγαπάνε. Ποια μέρα παίζεται το συγκεκριμένο έργο, να πούμε, είναι στο θέατρο Αλκμίνη? Είναι στο θέατρο Αλκμίνη, έχει αρχίσει από τις 6 Απριλίου, κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τέλη Μαΐου. Τον Απρίλιο θα έχουμε Σάββατο 9 και 4 και Κυριακή 6 και 4, και το Μάιο θα είμαστε 9 και 4
και 9 και 4 και την Κυριακή. Εξαιρετικά. Κάποιες ερωτήσεις που έλαβα φυσικά από πολύ ωραίους ρόλους στους οποίους έχεις παίξει και ήθελα έτσι κάποια πράγματα να σε ρωτήσω. Καταρχάς, όλοι μου έγραψαν, ακόμα και νεότερες γενιές, ενώ και παιδιά τα οποία είναι τώρα 20 χρονών, που σε γνωρίζουν και τώρα και μας γνωρίζουν μέσα από τη δουλειά μας τώρα από το ίντερνετ, από το YouTube, είναι φυσικά η ταινία στο Safe Sex. Που αν δεν κάνω λάθος ήταν και η πρώτη σου ταινία αυτή που είχες κάνει τότε. Ήσουν ακόμα σπουδάστρια. Όχι, δεν ήμουνα. Ήταν νομίζω η πέμπτη, η έκτη, δεν ξέρω. Αλλά ήταν από τις πρώτες σου, αν δεν κάνω λάθος τότε, σωστά. Ναι. Δεν έχω κάνει και πάρα πολλές ταινίες, αλλά δεν ήταν από τις πρώτες μου, όχι. Είχα παίξει στο πεθαμένο Λικέρ, ναι. Του Ξανθούλη. Ήμουν υποψήφια για το πρώτο γυναικείο βραβείο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν, ναι, νόμιζα ήταν μετά, ναι, οκ. Ναι, είχα παίξει πιο πριν σε άλλες ταινίες. Τα παιδιά, ο Ρέπας, τα έχω πάντα παιδιά, τα λέω. Ναι. Ο Ρέπας και ο Παπαθανασίου με είχαν δει πάρα πολλές φορές στο θέατρο. Παρόλο που είχα αρκετά χρόνια, με είχαν δει πολλές φορές στο θέατρο και με είχαν δει και σε ταινίες και σε τηλεόραση, αλλά πιο πολύ στο θέατρο. Από εκεί με γνώρισαν οι περισσότεροι και από εκεί με επέλεξαν για να είμαι σε μια ταινία, να είμαι σε κάποιο θέατρο, να είμαι σε κάποιο άλλο θέατρο, να είμαι στην τηλεόραση. Οι δουλειές μου στο θέατρο ήταν αυτές που καθόριζαν τι θα κάνω και με ποιον θα έρθει να μου προτείνει πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, όντως, αυτό θα σου έλεγα ότι έχεις μακρά πορεία και έχεις αγαπηθεί πάρα πολύ για τους ρόλους σου στο θέατρο και αν δεν κάνω λάθος έχεις δουλέψει και με το Σταμάτη Φασουλή για αρκετά χρόνια, έχεις δουλέψει και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το έβαλα τη Φουλή του Κρατικού. Δεν έχω δουλέψει ούτε στο Κρατικό ούτε στο Εθνικό. Okay. Έβγαλα μόνο τη σχολή του Κρατικού. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία του Κρατικού, το να είσαι στη Θεσσαλονίκη, τελειώνοντας τη σχολή εκεί, δηλαδή πώς ήταν όλη αυτή η εμπειρία, το να είσαι και η φοιτήτρια πάνω στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, έχεις τελειώσει και ήσουν και πρωταθλήτρια. Και θα ήθελα λίγο και γυμναστική. Ναι. Όλη αυτή η εμπειρία ήταν πάρα πολύ ωραία. Όσο αφορά τώρα, μιλάμε για το κρατικό, έτσι. Για το κρατικό, βέβαια, ναι. Για τη δραματική σχολή. Όσο φοιτούσα εκεί, είναι μια πολύ ωραία σχολή και μια σχολή που μπαίνει πάρα πολύ δύσκολα. Και συγχαρητήρια γι' αυτό, να πούμε έτσι. Πάρα πολύ, πολλά τα παιδιά που έδωσαν εξετάσεις εκείνη τη χρονιά και πήρανε μόνο 6. Νομίζω από τους 310 είχαν πάρει μόνο 6. Και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, πρώτη φορά να συναγωνίζομαι στο θέατρο, γιατί το να συναγωνίζομαι στον αθλητισμό το είχα στο πετσί μου από πολύ μικρή, στους Πανελλήνιους Αγώνες και στην Εθνική που είχα μπει και είχα πάει και Βαλκανικούς Αγώνες. Ήταν πολύ ωραίο, σπουδαίο πράγμα το να συναγωνίζεσαι και θέλω να πω τώρα σχετικά με αυτό που λέγαμε πριν ότι είναι μία εμπειρία ο μονόλογος, τρομερή, γιατί πρώτη φορά αισθάνομαι σαν να είμαι αθλήτρια. Όπως όταν εκείνες τις εποχές έπρεπε να μπω και για ένα λεπτό να εκτελέσω την άσκηση άψογα, στη λεπτομέρειά της, έτσι και με το μονόλογο, 80 λεπτά που κρατάει, πρέπει να είμαι, η αδρεναλίνη να είναι στο πικ της
και να εκτελώ άψογα ό,τι συνέστημα, ό,τι μπορώ να βγάλω και, μέσα από την αλήθεια μου και να κάνω να γελάσει και να συγκινηθεί ο θεατής. Μου έχει θυμίσει τα παλιά μου χρόνια ως αθλήτρια. Και φαντάζομαι σίγουρα και όλο αυτό σε βοηθάει στο να μπορείς και όλας, εννοώ πρωταθλητισμός σε συνδυασμό έτσι και με τις σπουδές σου αυτές, εννοώ στην υποκριτική από το κρατικό, να μπορείς να βγάζεις όλα αυτά τα χρόνια και το συγκεκριμένο έτσι μονόλογο, αλλά και γενικά να είσαι και πολύ τυπική στη δουλειά σου, αλλά και να είσαι και πάρα να πολύ μάχημη. Ναι, αυτό το πράγμα δηλαδή, και είναι και ένα από τα πράγματα έτσι που χαρακτηρίζει και ανθρώπους που έχουν πειθαρχία και έτσι όλο αυτό το προγραμματισμό, και συγχαρητήρια. Και γιατί μου το έστειλαν κιόλας αυτό τα παιδιά μου, λένε ρώτα την όταν ήταν πρωταθλήτρια, ας πούμε, πώς ήταν τα συναισθήματα και τα λοιπά, αλλά μας το απάντησες. Ναι, ωραία. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Τι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι, πες μας μου στέλνει ένας φίλος μου, πες μας ποιος ήταν ο αγαπημένος σου ρόλος που έχεις παίξει στην τηλεόραση μέχρι στιγμής. Στην τηλεόραση. Ναι. Στην τηλεόραση. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί αγαπημένοι ρόλοι, αλλά θα αναφερθώ στο τελευταίο επεισόδιο του Παραπέντε. Αχ, καταπληκτική ήσουνα. Σ' αγάπη. Εντάξει. Ήσουνα. Για 5 λεπτά, ίσως λιγότερο. Παρ' όλα αυτά έχει μείνει πάρα πολύ και πολλοί είναι και νέα παιδιά που με αναγνωρίζουν από αυτό το τελευταίο επεισόδιο. Θα σου πω, ήσουνα. Θα μιλήσω κι εγώ, γιατί να σας πω κάτι, παιδιά. Συγγνώμη, είναι και δικό μου podcast. Οπότε θα πω κι εγώ τη γνώμη μου. Βάσο μου, γροθιά σου στο μάχη, έτσι. Γροθιά σου στο μάχη, εντάξει, είτε εκεί πένα του Γιώργου. Μιλάμε, συγγνώμη, για τον Γιώργο Καπουτζίδη. Εννοείται, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό για έναν ηθοποιό, εγώ έτσι πιστεύω, ότι είναι πρώτο το κείμενο, μετά είναι η παραγωγή, αν έχει λεφτά η παραγωγή να μπορεί να τα απεξέλθει, και μετά είναι το να μπορείς να είσαι σωστός απέναντι σε αυτά που σου γράφουν. Αλλά ήσουνα και εσύ πραγματικά όλη αυτή η δύναμη για ένα τόσο... Εντάξει, δεν θέλουμε να πω και ακριβώς τι έλεγες, γιατί όσοι δεν το έχουν δει, αξίζει να δείτε, είναι στο τελευταίο επεισόδιο, στο τελευταίο αν δεν κάνω λάθος, σωστά, που εμφανίζεσαι, αλλά είσαι, δηλαδή είναι και το θέμα το οποίο αναφέρεις τόσο λεπτό και τόσο όμως επί της ουσίας και ανθρώπινο και... της εποχής μας, και ο τρόπος που το προσεγγίζει ο Γιώργος, αλλά και εσύ σαν άνθρωπος και ηθοποιός, που πραγματικά είναι ένα μάθημα ζωής. Τα συγχαρητήρια και στους δυο σας, και στο Γιώργο που το έγραψε και με το σεβασμό, αλλά και με το σεβασμό που και εσύ μας το κατέβαζες και εκπαίδευσες, θέλω να πω, πριν 20 χρόνια σχεδόν κιόλας, αν το πούμε. Πάντα το κείμενο, όταν είναι καλό, βοηθάει έναν ηθοποιό. Αλλά να ξέρεις ότι και ο ηθοποιός πρέπει να βοηθήσει το κείμενο, γιατί καμιά φορά αριστουργήματα καταστρέφονται από ηθοποιούς. Να το λέμε και αυτό, και συμφωνώ ακράδαντα. Το ένα είναι μετάλλο. Έτσι. Ναι, μπορεί να σε ανεβάσει ένα καλό κείμενο, αλλά και εσύ μπορεί να το κατεβάσεις. Μα έτσι είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία. Είναι... Δεν υπάρχουν αβανταδόρικα κείμενα και δεν υπάρχουν αβανταδόρικοι ρόλοι, όπως δεν υπάρχουν και μικροί και μεγάλοι ρόλοι. Υπάρχουν μόνο μεγάλοι ηθοποιοί, και ούτε έπαιξες δεύτερο ρόλο ή τελευταίο. Αν είσαι καλός, θα πρωταγωνιστήσεις την ώρα που πρέπει να πρωταγωνιστήσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο και τα λες και πάρα πολύ ωραία. Και είναι και ένας και από τους λόγους έτσι που ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί μου αρέσει και πολύ ο λόγος σου, και αν δεν κάνω λάθος, έχεις γράψει και παιδικό βιβλίο,
Το δέντρο, ναι, φοβερά, το δέντρο της ζωής. Το δέντρο, ναι, της ζωής. Αυτό πώς, γιατί μου στείλαν κάποιες μαμάδες γι' αυτό. Ναι. Και μου λένε ερώτατε είναι και για το δέντρο της ζωής. Και λέω, αχ, συγγνώμη, δεν το γνώριζα αυτό. Και, λέω, και το έψαξα φυσικά πριν κάνουμε και τη συνέντευξη, ναι, για να το γνωρίζω, αλλά μίλησέ μας λίγο γι' αυτό. Το δέντρο της ζωής είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε για το μαριλάκι μου. Για την κόρη σου. Αχ, να τη χαίρεσαι. Βέβαια, μεγαλώσει, είναι 20 χρονών. Oh, υπέροχη. Η Μαριλία, λοιπόν, όταν ήταν μικρότερη, έκανε διάφορα πράγματα που δεν... ή τη φόβιζαν διάφορα πράγματα, ή έκανε διάφορες αταξιούλες τώρα. Σαν παιδάκι. Παιδί, ναι, καλέ, ναι. Να εξαφανίζεται, ας πούμε, μπροστά από τα μάτια μου. Αυτό. Οπότε, κάποιες στιγμές ήθελα να γράψω κάτι, γιατί δεν ήθελα ούτε να τη φοβήσω, αλλά ούτε και να κάνω έτσι διδακτικά, να της πω κάποια πράγματα ότι αυτό πρέπει να κάνεις ή εκείνο πρέπει να κάνεις. Και προσπάθησα μέσα από ένα τρυφερό θετικό λογοτεχνικό παιδικό βιβλίο να της πω μερικά πράγματα. Δηλαδή, σαν έτσι να καταθέσω όλες αυτές τις σκέψεις μου και τις αγωνίες μου. Αλλά με τρόπο χωρίς ούτε καν να τη φοβήσω, αλλά ούτε και να πει ότι «Α, τώρα τι μου κάνεις», ας πούμε. Υπέροχο. Μου λες «Αυτό είναι το σωστό ή το λάθος». Υπέροχο. Ναι. Πού μπορεί κάποιος να το βρει, γιατί σίγουρα κάποιος θα μου στείλει. Αυτό το βιβλίο τώρα, αυτή τη στιγμή, μπορεί να το βρει κάποιος, πρέπει να γίνει συνδρομητής στην Juke Books. Jukebooks, ναι. Εκεί μόνο υπάρχει τώρα πλέον το βιβλίο μου, mm-hmm, όπου μπορεί κανείς να το ακούσει με τη δική μου τη φωνή, να το αφηγούμε. Υπέροχο. Μιλάει για την πρώτη αγάπη, μιλάει για την διαφορετικότητα. Είναι ένα μαύρο παιδάκι, ο Μίλτος, που έχει μεγαλώσει αλλού, και το μαριλάκι που είναι ένα λευκό παιδάκι που έχει μεγαλώσει εδώ, στην Ελλάδα. Και αυτά τα παιδάκια έχουν συναντηθεί σε προηγούμενη ζωή, στο δέντρο της ζωής. Αχ, τι ωραία! Έρχονται να συναντηθούν εδώ, στη ζωή, αυτή που ξέρουμε όλοι μας. Και γίνονται διάφορες ιστοριούλες, αλλά το θέμα είναι ότι θέλει να μας δείξει τη διαφορετικότητα, την αγάπη, την φιλία, πόσο δυνατή και σημαντική είναι. Και όποιος θέλει να το ακούσει μπορεί να μπει στη Juke Books και να πατήσει το δέντρο της ζωής με τη Βάσο Βιλιαμάκη και να το ακούσει. Βάσο, πραγματικά είσαι τόσο θετικός άνθρωπος από πάντοτε, έτσι, και ένα φωτεινό πρόσωπο και χαμόγελο, που επίσης μια τελευταία ερώτηση που με ρωτάνε όλοι και μου έχουν ρωτήσει πάνω από 10 άτομα τώρα εδώ πέρα που το βλέπω και σκρολάρω στο Instagram και στο Facebook που ανέβασα ότι θα κάνουμε τη συνέντευξη. Πώς διατηρείται τόσο αδύνατη, τόσο νέα, τόσο που φαντάζομαι έχεις βαρεθεί και εσύ να το απαντάς. Δεν ξέρω, δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Είναι τα κριτικά γονίδια, πες. Τα κριτικά γονίδια, μάλλον, ναι, δεν τα πρωτοτυπήσω. Μάλλον αυτό φταίει, γιατί αν δεις και τις αδελφές μου, κάπως έτσι είναι. Οπότε αδυνατούλες και κρίνουμε κάποια χρόνια από τα χρόνια μας. Νομίζω είναι αυτό που λέμε ότι ο άνθρωπος μετά από όσο μεγαλώνουμε, και αυτό είναι για όλους μας, βγαίνει το μέσα του προς τα έξω. Νομίζω πως είμαστε όλοι στην οικογένεια θετικά παιδιά. Αυτό. Δεν έχουμε, εγώ θα έλεγα, είμαστε νορμάλ άνθρωποι σε σχέση με όλα αυτά που καθημερινά συναντώ στη ζωή μου. Όσο και παρεξηγηθώ τώρα με το νορμάλ, δεν ξέρω. Ναι, το καταλαβαίνω πώς το λες. Ότι...
ήσυχοι άνθρωποι. Δεν έχουμε ούτε κακίες, ούτε μύθοι, δεν έχουμε ζυγισμένα τα πράγματα, όλοι με τις οικογένειές τους, με τα παιδάκια τους, ευτυχισμένοι με τα απλά πράγματα, γελάμε με τα απλά πράγματα, φροντίζουμε ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω, ίσως και αυτό το ότι τα βλέπουμε και όλα θετικά και αισιόδοξα, γιατί είμαστε παιδιά όλα που εντάξει δεν είχαμε και τη δυνατότητα, δεν ήμασταν από πλούσια οικογένεια, αλλά παρόλα αυτά έχουμε μια αισιοδοξία και μια αγάπη και τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά όλοι με τις οικογένειές μας και με τα παιδιά που μεγαλώνουμε. Οπότε, ναι, γι' αυτό λέω, είμαστε σε normal. Και ελπίζω να μην παρεξηγηθεί αυτό το normal. Το καταλαβαίνω και όχι, όχι, και αν είναι δυνατόν. Οι λέξεις είναι λέξεις και η διάθεση πίσω από αυτές πάντοτε φαίνεται και καθόλου δεν θα παρεξηγηθεί, γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο το λες και εσύ σαν προσωπικότητα που όταν μας έχεις περιγράψει πριν από λίγο ένα βιβλίο που λέγεται «Το δέντρο της ζωής» που εμεινεί στη διαφορετικότητα όλα αυτά, αν μη τι άλλο σε καμία περίπτωση δεν θα παρεξηγιόταν μία λέξη που είναι μόνο μία λέξη για να περιγράψεις κάτι που θες να πεις για κάτι τόσο απλό. Βάσο, πραγματικά είσαι ένας πολύ φωτεινός άνθρωπος. Ήταν ιδιαίτερη μου χαρά να τα πούμε έστω έτσι και τηλεφωνικά, γιατί ξέρω ότι τρέχεις πολλά πράγματα. Θες να μας πεις έτσι πού σε βρίσκουμε αυτή την περίοδο έτσι και τι άλλα πράγματα τρέχεις, ενώ τι άλλα project και τα λοιπά. Ναι, τώρα κάνω τα γυρίσματα Ρέβας Παπαθανασίου η κατάρα της Τζένης. Αχ, τρέλα, ναι, με λίγο γι' αυτό, σε παρακαλώ. Τι μπορείς να μας πεις, αυτό το ζητάω εγώ σαν Φάνη Σαριτζή. Δεν μπορώ. Αχ, Βάσο, σε παρακαλώ, άκου τι θα... Αλήθεια, το ξέρω, το ξέρω. Γιατί μου το έχουν απαγορεύσει, δεν ξέρω, ελπίζω να μην... Λοιπόν, όχι, όχι, καλέ, όχι. Εντάξει, όχι, όχι, πλάκα κανένα. Λοιπόν, άκου, όταν θα βγει, θα μου κάνεις μια χάρη και όταν θα μπορείς, θα τα ξαναπούμε. Αυτό νομίζω θα μου το ζητήσουν και οι ακροατές. Γιατί είναι μια. Είναι. Ναι, ναι. Πες, πες. Ολοκλήρωσε, γιατί εγώ σε διάκοψα. Όχι, όχι. Θέλω να σου πω, είμαι τόσο γκρούπι και τόσο φαν και τόσο χαίρομαι που συμμετέχεις και σε αυτή την παραγωγή, γιατί κάνεις απόλυτο μάτς επίσης και σε έχουμε αγαπήσει μέσα από, και από τα παιδιά, όπως είπες και εσύ. Πραγματικά είμαι τόσο ευτυχισμένη που για άλλη μια φορά είμαι μαζί τους. Γράφουν τόσο ωραία και... Εκτός από αυτό, είναι και τόσο καλή παρέα στα γυρίσματα και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ζητήσει ένας ηθοποιός από την καλή παρέα και τα καλά κείμενα, πραγματικά. Υπέροχο, υπέροχο. Ήθελα να πω ότι έχω σκηνοθετήσει και έχω χορογραφήσει ένα παιδικό θέατρο, ο Λούλης ο Χαρταετός, ταξιδεύει στην αρχαία Ελλάδα, όπου παίζεται στο μικρό κεραμικό κάθε Κυριακή στις 12.30. Οπότε και εκεί μπορείτε να... Βεβαίως, να το πούμε και αυτό και για τις μαμάδες με τα παιδιά. Πες μας λίγο κάποιες πληροφορίες και πότε παίζεται, ναι. Είναι ένας χαρταετός, ο οποίος είναι κλεισμένος μέσα σε μία αποθήκη. Με τη βοήθεια των παιδιών φεύγει από την αποθήκη και πετάει μαζί με ένα μικρό σπουργητάκι που λέγεται Ήρα και ταξιδεύουν σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα και στα παιδιά μπορούν να δούνε και να μάθουν διάφορα πράγματα που αφορούν την αρχαία ιστορία και τα μνημεία της. Και γίνεται μια πολύ ωραία αναφορά σε αυτά και από το διάλογο που έχουν μεταξύ τους ο Χαρταετός με το Σπουργητάκι, την Ήρα, και με όλους
όλους τους ήρωες που συναντάνε σε κάθε αρχαιολογικό χώρο. Υπέροχα. Ναι, και είναι ένα πολύ ωραίο έτσι, εκπαιδευτικό παραμύθι, το οποίο μαθαίνεις, παίζεις και μαθαίνεις μαζί. Βάσο μου, να σε ευχαριστήσω. Έχεις πολλά πράγματα που κάνεις και σου εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα. Όλα είναι καταπληκτικά και υπέροχα. Σίγουρα η απολυμμένη στο θέατρο Αλκμίνη είναι κάτι το οποίο θα τραβήξει την προσοχή μας και θα έρθουμε να σε δούμε. Μακάρι και θέλω πάρα πολύ να με στηρίξετε και να έρθετε να το δείτε. Βέβαια. Από ό,τι μου λένε, αξίζει να το δείτε και θα μείνετε ευχαριστημένοι με αυτό που θα δείτε και θα είναι μια πολύ ευχάριστη έτσι βραδιά. Και εγώ είμαι σίγουρος γιατί αυτό ισχύει και το λέω και εγώ στους ακροατές μου και το προτείνω ανεπιφύλακτα. Οπότε Βάσο μου να σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την παρέα και σήμερα που ήσουν στο Theater Voice και να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Να είστε καλά και εγώ σας εύχομαι τα καλύτερα και ωραίες εκπομπές να κάνετε και να στηρίζετε το πραγματικά ωραίο θέατρο. Ευχαριστώ πολύ Βάσο μου, ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, αυτό ήταν το Theater Voice, είμαι ο Φάνης Αριτζής, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.